Εδώ είμαστε, δρόμος 89,8, δρόμος Christmas in the Park, πάντα στο Village Shopping and More. Είμαι μαζί με δύο αγόρια φωτιά. Με το ρίο μου. Εντάξει, θα σε παραμερίσω λίγο γιατί έχω. Καλά, αυτό δεν είναι φωτιά, πράσινο είναι, σαν δέντρο. Ταιριάζει με τα δέντρα από πίσω. Έχω γίνει ένα με το. Κραγιόν για να μην το. Το στολίδι. Το στολίδι. Σωστά το πει. Έχω γίνει ένα με το κόλπο σήμερα. Μην αρχίζουμε τέτοια. Με το παλάκι σου. Έχω μαζί μα λοιπόν τον αγαπημένο Κώστα Μαρτάκη. Κώστα Μαρτάκη φυσικά. Έχω μαζευτεί ήδη. Να, εδώ. Έτσι. Γεια σας παιδιά, γεια σας, γεια σας. Να πούμε ότι είμαστε Θηβών 228 για όλους όσους θέλετε να έρθετε να μας δείτε από κοντά. Είμαστε σε πολύ ωραία και ζεστή ατμόσφαιρα. Πάρα θα ζεσταθεί ακόμη περισσότερο με τη συζήτηση που θα κάνουμε, φαντάζομαι. Ναι, αυτό φοβάμαι. Όσο νούπας, καρδαμικτή κτλ. Και να πούμε φυσικά ότι ο Κώστας Μαρτάκης είναι ένας από τους καλλιτέχνες που στηρίζει το όραμα Ελπίδας. Το σύλλογο Όραμα Ελπίδας, γιατί μιλάμε για το να γίνει οποιοσδήποτε θέλει και μπορεί δότης εθελοντής αιμοπεταλίων πάλι. Από χθες με έχει κολλήσει. Όχι, είναι δότης μυελού των οστών. Ναι, με έχει κολλήσει. Σου έχει κάτσει το. Μου έχει κάτσει το αιμοπετάλιο τώρα και δεν ξέρω γιατί μου έχει κάτσει. Ήταν μια μικρή στήλη. Το στήλ του. Και ο Κώστας, όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες, πολύ ευαισθητοποιημένος από την πρώτη στιγμή που συζητήσε μαζί του για να έρθει σε αυτή την ενέργεια. Ναι. Ήταν πάρα πολύ θετικός. Γενικά είμαι έτσι ευαίσθητος σε ό,τι έχει σχέση με τα παιδιά, ειδικά με τα παιδιά, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι το μέλλον τα παιδιά. Και να πούμε ότι είναι ενέργειες τις οποίες μπορεί να τις κάνουμε εμείς εν όψη των εορτών, όμως είναι πράγματα που μπορούμε να το κάνουμε σε όλη μας τη ζωή. Σε όλη μας τη ζωή, όλο τον χρόνο, δεν είναι μόνο για τώρα. Είναι πάρα πολύ απλό, δίνεις λίγο σάλιο, τίποτα άλλο. Να μην φοβάται ο κόσμος και να έχει στο μυαλό του τρελά πράγματα. Είναι εδώ οι άνθρωποι από το σύλλογο. Ακριβώς. Ότι είναι εδώ δίπλα ενδικό επιτελείο εθελοντών του οράματος, του συλλόγου, που μπορούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία πολύ απλά για όλους όσους θέλουν. Και όσους περισσότερους προτρέψουμε και ενθαρρύνουμε να το κάνουν, τόσο. Και παιδιά, ελάτε, σας παρακαλούμε. Τόσο ελάτε μεγαλύτερο εδώ. Το κέρδος. Ο παιδιά είναι πάρα πολύ απλό. Ας το κάνουμε όλοι. Μάλιστα. Και επιστρέφουμε στα δικά μας τώρα. Τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά. Δεν μένουμε λίγο στο όραμα ελπίδα. Το όραμα ελπίδα είσαι έτσι και λες, είναι πάντα μέσα. Μας πάμε τώρα λίγο. Περάσαμε πολύ ωραία τις προάλλες που ήρθαμε και σε είδαμε. Περάσατε ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εκεί με την Αμαριλής κάνουμε παρτάρες. Να πού είναι αυτή η ψυχή. Πού είστε ακριβώς. Πού είναι αυτή η ψυχή Αμαριλής. Στη σπίτι της, ξέρω πού να είναι. Το κορίτσι πού θες να είναι. Λέμε. Την περιμέναμε εδώ να έρθει αύριο ίσως. Ναι. Εντάξει. Γενικά κάνουμε πάρα πολύ παρέα. Είστε και φιλαράκια. Έχουμε γίνει φίλοι, ναι. Ταιριάζουμε. Ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ. Πέρα το καλλιτεχνικό κομμάτι, που σαν τραγουδίστρια την κρίνει και ο κόσμος κυρίως. Δεν θα την κρίνω εγώ. Σαν εμφάνιση το βλέπουμε όλοι μας και εγώ και όλος ο κόσμος ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Εγώ αυτό που χαίρομαι πραγματικά στις συνεργασίες μου και επιδιώκω πολλές φορές είναι να ταιριάζω σαν άνθρωπος. Και με την Αμαριλής, παρόλο που δεν την ήξερα προσωπικά, ήξερα σαν τραγουδίστρια ποια είναι, χαίρομαι γιατί ταιριάξαμε 100% σαν καλλιτέχνες, τις απόψεις που έχουμε πάνω στη μουσική. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτό νομίζω είναι, ειδικά σε μια συνεργασία κιόλας, νομίζω είναι το μαγικό κλειδί. Ωραία, πες μας για αυτή τη συνεργασία, μιας και το ξεκινήσαμε. Είστε καταρχάς παρέα. Είμαστε τρομεροί παρέα. Έχουμε φτιάξει ένα πολύ παρεΐστικο, θεωρώ, πρόγραμμα. Έχουμε πολλά κοινά στιγμιότυπα. Υπάρχουν και στιγμιότυπα που δεν είναι κανονισμένα αλλά συμβαίνουν μέσα από το live. Όπως ας πούμε, έλεγα τις παράλληλες το χριστουγεννιάτικο, τόσο τα Χριστούγεννα που έχω. Και εκεί που τραγούδαγα, ο κόσμος άρχισε να με κοιτάει κάπως περίεργα. Και ξέρεις, τι έχω κάτι. Και γυρνάω πίσω και είναι η Μαριλής και μου κάνει διάφορα κόλπα από πίσω. Είμαστε μια πολύ πολύ ωραία παρέα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαστε για περιορισμένες εμφανίσεις εδώ στην Αθήνα. Και το περιορισμένες το λέω γιατί δεν είναι όπως παλιά που ανοίγαμε και ξεχνάγαμε να κλείσουμε. Πια υπάρχει πόβλημα. Οι σεζόν έχουν μικρή. Οι σεζόν είναι πολύ μικρές. Ανοίγεις και είναι και η διάθεσή μας το να πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Γιατί είναι οι εποχές, όπως είπαμε, δύσκολες. Και το να μπορούμε να πάμε εμείς στον κόσμο κοντά, που δεν μπορεί να έρθει στην Αθήνα, ας πούμε, ή στη Θεσσαλονίκη να μας δει, που θα ανέβουμε τώρα πολύ σύντομα. Είναι ανεβαίνουμε. Προγραμματισμένο δηλαδή. Ναι, ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Θα πάμε και σε όλη την Ελλάδα κάποια στιγμή. Έχουμε αποφασίσει ότι θα πάμε και σε όλη την Ελλάδα, σε ανθρώπους, σε μέρη, μάλλον που δεν μπορούν να έρθουν
κυρίως τώρα είναι λίγο άσχημο όπως το λέω, αλλά στην Αθήνα που είναι η βάση και η Θεσσαλονίκη. Έτσι, με αυτό το σχήμα πάνω κάτω, με αυτό το ντουέτο εννοείς. Πάνω κάτω τι είναι. Με αυτό το ντουέτο εννοείς. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πάνω κάτω δεν έχει. Ωραία. Πάνω κάτω, δεξιά. Έχει πάνω κάτω. Έχετε και το DJ Pitch στην παρέα σας, το δικό μας. DJ Pitch είναι. Το δικό μας. Το δικό μας το παιδί. Το δικό σας το παιδί. Το δικό μας από την Panic. Αγάπη μου, και το έχουμε, είναι και στο δρόμο. Ναι, δρόμο. Είναι παιδί. 6-8 Σαββατοκύριακα ο πίτσι. Ναι, ξάρι. Ξεκίνησε από την Panic. Ας τα δικά σου εσύ. Ότι θα ερχόμασταν εδώ πέρα, εμείς οι τρεις να πλακωθούμε και το πίτσι. Τώρα θα έχει λόξικα ο άνθρωπος. Θα έχει λόξικα. Εμείς τώρα φανταστείτε, θα ακούσουμε Κώστα Μαρτάκη. Θα ακούσουμε, όχι. Θα ακούσουμε το Πάντα θα ζεις και επανερχόμαστε γιατί έχει να μας πει πολλά περισσότερα. Εδώ πάντα, δρόμος 89,8, δρόμος Christmas in the Park, πάντα στο Village Shopping and More, τυχόν 228, γιατί όχι, επειδή ήρθε ο Βασίλης ο Τριμούς στο όχι. Γιατί με έχει απειλήσει. Περιμένω να δω τι θα με ρωτήσει τώρα. Ήρθα να αποδομήσω την εικόνα του καλού παιδιού που έχει ο Κώστας Μαρτάκης. Το καλό παιδί του κατηχητικού, με πιάνουμε γαλλικά με τέτοια. Δεν είπα ποτέ, γαλλικά δεν ξέρω. Κάτι πινιλίκια, ξέρω μόνο τα γαλλικά. Πιάνω. Λίγο έτσι απ' έξω απ' έξω. Πιάνω. Ότι πιάνω. Δεν πιάνω. Πιάνω τα χέρια του. Πιάνω τα χέρια του. Πιάνω τα χέρια του κάτι. Όλα, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, όλα τα κάνω. Αλλάζει τα φώτα δηλαδή. Έδωσε συνέντευξη προηγουμένως. Ναι. Υπενήθηκε να πω κάποιες ευχές του δημοσιογράφου. Λέει πείτε μας κάτι. Πού να ξέρει η κοπέλα τι θα έλεγε. Είπε εντάξει, υγεία, αγάπη, παγκόσμια ειρήνη κτλ. Λεφτά που δεν το λέει κανείς συνέντευξη και είπε και σεξ. Ναι, αλήθεια δεν είναι. Στάσου τώρα γιατί αυτό παίρνει σηκώνει. Να σου πω κάτι, καταρχήν όλοι λέμε στις συνεντεύξεις μας, όλοι οι άνθρωποι που είναι τα τετριμένα μεν, αλλά είναι και τα πιο ουσιαστικά. Το πιστεύουμε όλοι αυτό, η υγεία, η αγάπη, η ευημερία, όλα αυτά. Ναι. Δεν έχω ακούσει κανένα να λέει λεφτά. Όλοι καλά είμαστε, δηλαδή δεν θέλει κανένα λεφτά. Πάρα πολύ σωστό. Όλος ο κόσμος, δηλαδή, όλοι προβλήματα έχουμε. Φυσικά. Και το σεξ επίσης, γιατί όλα τα άλλα είναι κομμένα, οπότε μόνο αυτό έχει μείνει που είναι τζάμπα. Κατάλαβες. Μόνο αυτό είναι τζάμπα. Αλλά εντάξει, Κώστα, αν εσύ που είσαι τα κρύα τα νερά, δύο μέτρα παλικάρι, μας λες ότι θες παραπάνω. Τώρα... Δεν είπα ότι θέλω παραπάνω. Εύχομαι στον κόσμο. Στον κόσμο. Είπε γενικά στον κόσμο να πάει να μπει, κατάλαβες. Όχι, παιδί μου και εσύ. Κοίτα πώς μπορεί όμως να γυρίσει τούμπα αυτό και να γίνει κατάσταση στο τέλος. Όχι, σωστό, ο κόσμος απλά να χαίρεται, να περνάει καλά. Εγώ συμφωνώ. Να υπάρχει φλερτ, να υπάρχει, δηλαδή έχει χαθεί και το φλερτ. Υπάρχει φλερτ. Το σεξ. Έχει χαθεί το φλερτ. Ναι, αυτό θέλω να πω. Γιατί εσύ είσαι σε ένα χώρο που είναι πολύ νεολαία κτλ. Υπάρχει ή έχει λίγο... Δεν ξέρω, δεν είναι. Πώς το βλέπεις? Δεν βλέπω πολύ κίνηση. Δεν βλέπω πολύ κίνηση. Δεν βλέπω πολλά ματάκια να παίζουν. Και εμείς έτσι παρατηρήσαμε. Γενικώς που βγαίνουν εδώ με το. Σε εμάς μόνο ή γενικά? Όχι, παιδάκι, γενικά. Και σε εσάς ειδικά. Όχι, σε εσάς. Εσείς ειδικά πολύ... γιατί σε εμάς. Εσύ δεν την πληρώνεις τώρα. Αστέρι στο δέντρο θα σε βάλω που είσαι και πράσινος. Ο Βασίλης πετάει τη φιδιά. Και ξύνει το κεφάλι του. Μετά το λευκό μαλλί του. Μάθει ότι στο μαγαζί σας κάνει πολύ σεξ. Όχι, δεν κάνουμε σεξ. Τα, πολλά ενώ, ο κόσμος που έρχεται εκεί κάνει πολύ σεξ. Έχει και ένα παιδί τριπλά μου, σταμάτα. Το παιδί το δικό του παιδί. Τι να πούμε στο παιδί, δηλαδή. Όλα, πώς γεννήθηκα, μπαμπά, τι. με παγκόσμια ειρήνη γεννήθηκε παιδί μου. Δεν γεννιέται με το παιδί με παγκόσμια ειρήνη. Εντάξει, η λίγη ειρήνη να κάνει σεξ. Δεν περνάει η ώρα. Δεν υπάρχει παγκόσμια ειρήνη. Παναγία μου. Και για πες, για πες αγαπημένη στάση και τα λοιπά, λέγε, τώρα φταίξει το κεφάλι σου έξω, ότι... Εντάξει, πω πω, τι λέει, πάρτε το... Λοιπόν, αφού είπαμε ρε παιδί μου ότι... Ναι, αφού είπαμε ότι περνάμε... Πολλές. Αφού είπαμε ότι περνάμε... Πολλές αγαπημένες στάσεις. Α, είδες, απαντάει, συνέχισε, Βασίλη. Λοιπόν, όχι, εντάξει, έλα, κάτι ήθελες να με ρωτήσεις. Πέσε την παγκόσμια ειρήνη με βάση το σεξ. Τι σχέση έχει η παγκόσμια ειρήνη με το σεξ? Θέλουμε ειρήνη να κάνουμε σεξ. Είσαι ερωτευμένος αυτή την περίοδο? Ερωτευμένος, ναι, με τη δουλειά μου. Με τη ζωή, με τη δουλειά μου, με τη... Να μέχρι και για απέξω για να... από σένα που ήσουν, που είπες πραγματικά ό,τι όλοι σκεφτόμαστε. Δηλαδή, okay, υγεία, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, αγάπη και όλα αυτά τα θέλουμε όλοι. Αλλά και τα άλλα δύο είναι πολύ σημαντικά. Και κατά ψέματα όλοι τα έχουμε στο μυαλό μας. Περιμένω να μου πεις αν είσαι ερωτευμένος ή κανονικό και με τη ζωή και με τα τραγούδια. Εντάξει, και με αυτά είμαστε όλοι. Συντριστά. Τι, γιατί δεν θα με ακούσουμε το ψιθυριστά. Όχι, δεν είμαι ερωτευμένος. Δεν είσαι ερωτευμένος. Όχι, όχι. Ωραία. Άρα το 2017. Δεν κάνεις. Κάνεις σεξ. Έχει ο έρωτας με το σεξ, βέβαια, παιδιά τώρα. Ω, άλλο. Να το κάνω, παλό τσεκώ. Η Σίλβια Κριστέλ, να μιλήσω. Δεν είμαστε τώρα εσύ. Τι είναι αυτό. Σωστό. Εσύ να σε ρωτήσω κάτι τώρα που θα την πληρώσει τώρα, γιατί ήρθε. Είσαι εγκεφαλικός τύπος ή σαρκικός? Θες να απαντήσω εγώ για σένα για να σε βγάλω από τη δύσκολη θέση? Είναι εγκεφαλοσαρκικός.
Ναι. Δηλαδή πρώτα λειτουργεί με τον εγκέφαλο και μετά φυσικά δίνει και τη σάρκα. Καλά, δεν γίνεται μόνο με τον εγκέφαλο. Συμφωνώ. Yeah. Το... Ναι, δεν γίνεται. Πλατωνικό είναι αυτό. Αυτό συμβαίνει νομίζω για όλους μας. Εντάξει. Όχι μόνο υπάρχει... Τώρα τι έπεσε ρεύμιση, τράπηκε. Στο Βασίλη. Τι έγινε. Στο Βασίλη υπάρχει πρώτα μια ανόρθωση εγκεφάλου και μετά ακολουθούν τα υπόλοιπα. Δεν είναι πολύ εγκεφαλικό. Λοιπόν, θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με πιο καυτή συζήτηση. Πιο καυτή δεν είναι. Δεν ανοίξουμε τι κάμερε εδώ. Όχι, μετά θα πάμε στην εξωτερική πολιτική που εκεί είναι εδώ. Για σεκ θα μιλήσουμε δηλαδή. Ωραία. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο, πάντα εδώ στο δρόμο 89,8, πάντα τα καλύτερα. Δρόμος 89,8, δρόμος Christmas in the Park. Κοντά μας έχουμε πάντα τον αγαπημένο υπέρλαμπρο Κώστα Μαρτάκη και λέμε έτσι διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν είμαστε, είναι και το fan club σου, έτσι. Είναι και fan club, τα κορίτσια έξω έχουν παγώσει, κορίτσια μου όμορφα. Το fan club όπως βλέπω δεν είναι κορίτσια μόνο, έτσι, έχει σε διάφορο κόσμο. Έχει και αγοράκια, ναι. Να σου πω, είσαι από τους ανθρώπους που ασχολείσαι με τα social media. Ναι. Είσαι εσύ πίσω από τα social media σου? Instagram έχω μόνο. Instagram. Facebook δεν έχω, υπάρχει σελίδα. Ναι. Που μπαίνω τακτά αρκετά συχνά και την βλέπω, αλλά τη διαχειρίζονται από την εταιρεία μου, την Panic. Και τώρα ο Βασίλης. Εντάξει, εγώ έκανα το γνωστό τεστ. Κρατάς ένα παιδί αγκαλιά, δηλαδή πρόσεχε. Έκανα το γνωστό τεστ, θα σου πω. Είπα στην κόρη μου, θες να βγάλεις φωτογραφία με τον κύριο? Μου λέει, όχι, άρα εντάξει. Θέλω να βγάλεις φωτογραφία με τον κύριο, με φωτογραφία, θες να βγάλεις? Δεν πιάνει γοητεία στο πέρα. Δεν πιάνει παντού. Δεν πρέπει να πιάνει και παντού για να υπάρχει και ξεριστεί. Δεν πιάνει. Συγγνώμη, συγγνώμη που διακόπτω. Πριν από λίγο είπε ναι σε μένα. Σε σένα μάλλον λέει όχι, Βασίλη, γιατί είσαι ο μπαμπάς της. Εγώ να βγάλεις φωτογραφία με τον κύριο Κώστα, μου λέει δεν θέλω τον κύριο Κώστα. Τον κύριο Κώστα, δηλαδή έλεος με τον κύριο Κώστα. Με τον κύριο Κώστα εδώ πέρα. Λες και με ταβέρνο, κύριο Κώστα. Όταν μεγαλώσει λιγάκι και καταλάβεις ποιος είναι ο κύριος εδώ πέρα, θα λες: ναι, παπά, δεν με πίεζε λίγο παραπάνω να βγάλεις φωτογραφία. Να έχω μια αναμνηστική, αλλά εντάξει. Για τη μαμά είπα να βγάλεις, να τη δώσεις τη μαμά, η μαμά ήθελε. Να σου πω κάτι, αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο. Δηλαδή μπαίνουν μέσα μικρής ηλικίας κοριτσάκια στο καμαρίνι, ας πούμε, και βλέπεις ότι το έχεις πρόξει μαμά να μπει μέσα. Δεν ξέρει ποιος είναι, σε ποιον να πάει, γιατί δεν ξέρει ποιος είναι ο τάδε. Και βλέπεις ότι έλα αυτός είναι παιδί μου, βγάλε φωτογραφία και μετά το σπρώχνει και κάτι δεν γίνει. Για να μπει μαμά. Ναι. Να σου πω. Αλλά εντάξει, γιατί και οι μαμάδες ψυχή δεν έχουν. Φυσικά και έχουν ψυχή, γιατί δηλαδή οι μεγαλύτερες ηλικίες δεν έχουν. Αλλά αυτό με κάνει να δουλεύω περισσότερο ακόμα για να κερδίσω και τα κορίτσια που δεν με ξέρουν να με γνωρίσουν. Δεν γουστάω εδώ πέρα τα κορίτσια. Δεν πειράζει, δεν θα έρθει η ώρα κι εσύ να κάτσει. Ποια είναι η πιο έξαλλη εκδήλωση αγάπης από θαυμάστρια? Έχουν συμβεί πολλά. Έχουν συμβεί πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Ειδικά στο ξεκίνημα, πολύ κυνηγητό. Πολλά μπλουζάκια έχουν χαθεί. Μπλουζάκια? Ναι. Έχουν χαθεί ή έχουν σκιστεί? Ναι. Όλα μαζί. Τα έχουν πάρει κιόλας όλα. Το σύνηθες που συμβαίνει από τότε μέχρι τώρα είναι στο λαϊκό πρόγραμμα κυρίως όταν τραγουδάω, που νιώθω χέρια να με χαϊδεύουν, να με πιάνουν παντού. Το έχετε δει κι εσείς. Υπάρχει, θέλω να σου πω στο σημείο αυτό. Ναι, θα κάνουμε ενός λεπτού συγγύη, γιατί υπάρχει έγινε. Κάτι. Δεν έγινε κάτι το. Υπάρχει μια έκπληξη για σένα από τον δρόμο 89,8. Κάνω λοιπόν αυτή τη στιγμή τη συγγύη. Συγγύη λέω! Δεν υπάρχουν πλέον σύνορα, η αγάπη τα παίρνα. Κάθε όνειρό μου σήμερα από σένα ξεκινά. Δεν υπάρχουν πλέον σύνορα, η ζωή μου είσαι εσύ. Σπάω τους κανόνες. Ενάτο το κορίτσι που λες που είναι. Αγάπη μου. Ωραία έκπληξη, έτσι. Να αγκαλιαστείτε λίγο, σας δίνουμε λίγο χρόνο. Επίτε εσείς γιατί αγκαλιάζαμε. Έλα, κάτσε εδώ. Για πείτε ρε παιδιά. Και τα πρέπει να είμαστε μαζί. Έτσι. Κορίτσι μου. Και λέω τώρα. Αυτό τώρα λένε τι λέει. Πες την αλήθεια. Του πήρε 2,5 λεπτά κατά πια. Κατάλαβα από την αρχή ποια είναι, αλλά προσπαθούσα να δω. Είναι εδώ. Είναι από το τηλέφωνο. Ξεκινάμε και το λέω. Πού είναι αυτή η ψυχή? Πού να είναι, λέει. Σπίτι τη. Σπίτι τη, τι να κάνει δηλαδή. Και εδώ σπίτι είμαστε. Ωραία. Πολύ ωραία. Τι γίνεται? Ένα πρόσωπο που δεν βλέπει συχνά, γι' αυτό ήταν τη φέραμε από την Αμερική με τσάρτερ, δηλαδή την κλείσαμε, ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά εντάξει. Κατευθείαν, το λόγο είναι. Δώσαμε παραπάνω. Ακριβώς. Μόνο που εμείς ήμασταν το Σάββατο. Δεν άνοιξαμε, δεν μου στείλες κάτι όμως να δώσει ένα κουτί, να δω τι έχει μέσα για να πάει λίγο το μυαλό μου. Ναι, έχεις δίκιο.
Το ρίτσι μου. Πώς πάμε? Είμαι πολύ καλά. Όλα καλά. Θα το πούμε τώρα, δεν θα πούμε μετά. Απολαμβάνω εσά. Εσείς καθίστε τώρα εκεί. Μακριά το μικρόφωνο, το τριμούσι, μην πει τίποτα περίεργο πάλι. Δεν είναι το δικό μου το δουέτο. Γιατί είπε τίποτα περίεργο σήμερα, είπε. Ναι, ρωτάει μπροστά στο παιδί. Για σεξ μου λέει. Μου λέει για στάσεις. Περίμενε, αμαριλίδα. Α, τις στάσεις του μετρό, μάλλον. Ναι, μίλησε, του είπαν να κάνει ευχές για το 2017 και είπε, ξέρω εγώ, παγκόσμια ειρήνη, αγάπη κτλ. Λεφτά και σεξ. Εγώ φταίω. Αυτό φταίει. Δεν πάνε όλα μαζί αυτά. Εντάξει. Εντάξει. Παιδιά δεν είναι ταμπού. Δεν είπα ότι είναι ταμπού, αλλά. Έτσι κι αλλιώς τώρα τα παιδιά είναι ενημερωμένα εσύ πολύ πολύ μικρά. Εσύ έφυγε σεξ, ορίστε. Εσύ έφυγε σεξ το 2017 ή είδε. Για όλο τον κόσμο. Μπράβο. Είναι το μόνο τζάμπα κατά τη γνώμη μου. Είναι παιδιά έκφραση αγάπη. Είναι πέρα από την έκφραση αγάπη. Ωραίο σχήμα είσαι. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Τι να κάνουμε, είμαι παθιασμένα. Τα χριστιανόπουλα σα κιόλα. Ωραία μηνύματα περνάμε στην νεολαία. Πηγαίνετε στο μπουτίκ να κάνετε σεξ. Εγώ θα σκοτώ να φύγω τώρα. Δεν θε να περάσει μια βόλτα. ένα μόνιμο τραπέζι εκεί. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ πάντα στον δρόμο 89,8 για περισσότερα. Χαμός θα γίνει. Στον δρόμο 89,8, δρόμος Christmas in the Park. Έχουν μεταφερθεί τα παιδιά. Παιδιά. Αμαριλίδα και Κώστας Μαρτάκης από την απέναντι πλευρά του στούντιο. Αυτό δεν είναι παραγωγή τώρα, είναι υπερπαραγωγή. Κατευθείαν είναι έχουμε. Είστε πανέτοιμοι για ένα καταπληκτικό unplugged. Κομάντο, εσείς δεν είστε σχήμα, είστε κομάντο. Είστε πανέτοιμοι ή τα λέω. Είμαστε πανέτοιμοι, γεννηθήκαμε έτοιμοι. Και στο μπουτίκ άλλα έχουμε κανονίσει να λέμε και άλλα λέμε κάθε βράδυ γιατί είμαστε τρελοί. Ναι, αλλά αυτό είναι το ωραίο. Γιατί ήρθαμε, σας είδαμε. Και γι' αυτό περνάει και ωραίο κόσμο. Γιατί νομίζω θέλει την αλήθεια πια. Έτσι, και γινόμαστε και μια παρέα μαζί σας. Απλά είμαστε, εμείς είμαστε έτοιμοι. Απλά μας ανοίγει λίγο και τα μόνιτορ εδώ να πούμε. Θα ανοίξουμε και τα μόνιτορ, θα τα ανοίξουμε και όλα. Άνοιξε τα όλα. Για δώσε, ωραία. Για πάμε. Τώρα έτσι δεν πειράζει, χωρίς ήχο. Λοιπόν, Αμαριλής. Πού το λέμε. Αμαριλής featuring Μαρτάκης. Μαρτάκης featuring Αμαριλής. Live and unplugged στον δρόμο ως Christmas. Αυτό θέλω να σου πω ότι μη σε παραξενεύσει άμα έρθει κάποια στιγμή και δώσω σταθμό ένα πραγματικό ντουέτο. Το ευχόμαστε. Καλά. Εγώ στο δηλώνω. Σ' άρεσε. Πάμε λίγο παλιά όμως τώρα σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που το λέμε στο πρόγραμμα. Να πάρω μια ανάσα να πω. Εμείς από τους πράπαδες της γης, κατακτητές της κορυφής, με τη σημαία μας ψηλά. Εμείς τι κι αν γεμίσαμε πηγές, βγήκαμε πάλι νικητές, γι' αυτό να μη φοβάσαι πια. Άλλη μία. Εμείς από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής, με τη σημαία μας ψηλά. Εμείς τι κι αν γεμίσαμε πληγές, βγήκαμε πάλι νικητές, γι' αυτό να μη φοβάσαι πια. Εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε, εμείς μια ζωή θα αγαπιόμαστε, εμείς δεν μπορεί να τελειώσουμε έτσι. Κάπως κάπου κάποιο λάθος κάνουμε. Εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε, εμείς μια ζωή θα αγαπιόμαστε, εμείς δεν μπορεί να τελειώσουμε έτσι. Κάπως κάπου κάποιο λάθος κάνουμε. Εμείς από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής, με τη σημαία μας ψηλά. Εμείς τι κι αν γεμίσαμε πληγές, βγήκαμε πάλι νικητές, γι' αυτό να μη φοβάσαι. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο, Αμαριλής, ο άλλος να ακούγανε. Εδώ,
Μπράβο Μαριλή, ο Μαρτάκη δεν ακούγονταν, εντάξει, ως γνωστό, εντάξει, ναι. Μόνο ωραίο είναι, τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Οι φωνές σας ταιριάζουν υπέροχα. Ήσασταν υπέροχοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άντε και σε μια συνεργασία δισκογραφικά ευχόμαστε. Το είπαμε. Ωραία. Δεν ήρθε να δω που το είπαμε. Εδώ, εδώ, να. Πού θα έρθει ο κόσμος να σας δει και να σας ακούσει, πείτε να κλείσουμε. Στο μπουτίκ τελειώνουμε τώρα. Είναι λίγες μέρες ακόμα και να πούμε. Πόσες μέρες ακόμα. Πάμε και Θεσσαλονίκη. Δεν σου λέω πόσες μέρες ακόμα να έρθει να τις πούμε. Στην Αρδυτού 44. Ναι. Σωστά. Ωραία. Παιδιά, καλή επιτυχία. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία. Και καλό σεξ. Πάνω απ' όλα. Εγώ είμαι ο γκουρού του σεξ. Μου λες ένα καλό σεξ. Σε εσάς έχω καλό σεξ. Γκουρού ή κουρού. Γκουρού πουρού. Τυρόπιτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά, φιλιά.